580.000 ευρώ απαιτεί από την Περιφερειακή Νοταξάνθη στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων μετά από εσωτερικό έλεγχο στο λογιστήριό της, σύμφωνα με δημοσιεύματα για ποσά που θα έπρεπε να αποδοθούν. Δημοσιεύματα που σύμφωνα με τον Περιφερειακή Ξάνθης είναι εκ του πονηρού, καθώς το θέμα δεν αφορά μόνο στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης, αλλά σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Είναι ένα θέμα το οποίο με εντολή του Υπουργείου δεν κρατούνταν αυτό το τέλος από όλη την Ελλάδα. Κάποια στιγμή προσφύγαν στα δικαστήρια το Μετοχικό Ταμείο των Δημοσίων Υπαλλήλων και πήραν μια απόφαση σύμφωνα με την οποία έπρεπε να παρακρατείται κάποιο τέλος από την ιστοδοσία των υπαλλήλων από το 2003, αν θυμάμαι καλά, ή 2004 και μετά. Έδωσε εντολή του Υπουργείου και προσπαθούν, ελέγχοντας την ιστοδοσία κάθε υπαλλήλου, να δούνε τι υπόλοιπο θα έπρεπε να παρακρατηθεί τα τελευταία 20 χρόνια και δεν παρακρατήθηκε. Αφορά όλη την Ελλάδα, όλες τις αντιπεριφέρειες και θα σας πληροφορώ ότι η αντιπεριφέρεια Ξάνθης έχει το μικρότερο ποσό της έχει καταλογιστεί από όλες τις άλλες αντιπεριφέρειες. Αυτό είναι το θέμα, είναι θέμα υπουργικής απόφασης, είναι θέμα κυβέρνησης και δεν εμπλέκεται κανένας και δεν έχει ευθύνης κανένας. Όλα τα άλλα που γράφονται και διαδίδονται είναι μάλλον εκ του πονηρού. Όσον αφορά τώρα το ποσό που αναφέρεται, όντως είναι αυτό και αν δικαιωθούν οι υπάλληλοι... Αν θυμάμαι καλά, η Καβάλα είναι και η Κομωτινή, γύρω στο, η Καβάλα στο 1.200, η Κομωτινή στο 1, δεν θυμάμαι να μην... Πάντως είναι πάνω από 1 εκατομμύριο, η Ξάνθη είναι κάτω από το μισό. Αλλά δεν είναι θέμα, είναι θέμα που αφορά όλες τις περιφέρειες. Και δεν παρακρατείται αυτό κατά την ισοδοσία από τις οικονομικές υπηρεσίες κάθε νομαρχίας παλιά αντιπεριφέρειες μετά με εντολή των οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών. Τώρα βρήκε το Ταμείο κάποιο τρόπο, προσέφησε στα δικαστήρια και ένα θέμα, ουσιαστικά θέμα είναι της κεντρικής κυβέρνησης. Δεν αφορά κανέναν. Όλα τα άλλα είναι εκ του πονήρου, σας ξαναλέω. Έχει δρόμο δηλαδή ακόμη η διαδικασία. Έχει δρόμο ακόμα και δεν ξέρω ποιος θα δικαιωθεί. Και στο κάτω-κάτω και αν δικαιωθούν, και επειδή η άποψή μου είναι, κανένα δεν θα βάλει, γιατί αφού είναι πολλά εκατομμύρια σε όλη την Ελλάδα, αυτό τα λεφτά στο ταμείο, από τους επόμενους μισθούς θα κρατηθούν από τους τώρα εν ενεργεία δημοσίους υπαλλήλους. Μάλιστα. Είναι τα γνωστά θέματα της γραφειοκρατίας στην Ελλάδα, όχι ότι. Αλλά σου λέω, οι συνάδελφοί σας δυστυχώς τα παρουσιάζουν όπως θέλουν και προσπαθούν να ανάρξουν τον παλάκι των ευθυνών σε άτομα όπως είναι την περιφερειάρχη, δεν έχουν καμία σχέση με τον σκήμα.